Η χώρα μας βρίσκεται στην ανηφόρα αλλά και στην τελική στροφή. Έχουμε διανύσει σχεδόν τα 4/5 του δρόμου που οδηγεί στην οριστική και ασφαλή έξοδο από την κρίση και από την στενή αυστηρή εποπτεία των εταίρων και πιστωτών μας. Όσοι δε φαντάζονται ότι μπορούν να κηρύσουν την αναστολή πληρωμών, πρέπει να ξέρουν ότι την έχουμε πετύχει προπολού, γιατί έχουμε λάβει πρωτοφανούς ύψους δάνεια ως χώρα με μια τεράστια περίοδο χάριτος. Γιατί καταφέραμε να μειώσουμε δραστικά τα επιτόκια. Τώρα η Ελλάδα εξυπηρετεί το χρέος της με μέσο επιτόκιο που είναι λιγότερο από 2%. Ανάλογα με το πώς κυμαίνεται. Από 1,8 έως 2,2%. Καταφέραμε να υπερδιπλασιάσουμε τη μέση διάρκεια του χρέους. Και όσοι μιλάνε για μονομερές κούρεμα, πρέπει να ξέρουν ότι αυτό το πετύχαμε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα θεμέλια της προγραμματικής συμφωνίας και του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης. Όχι πρόσθετα περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα, δεν τα αντέχει η οικονομία, η κοινωνία, το πολιτικό σύστημα. Οι προϋποθέσεις για να υπάρξει και να πετύχει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης νομίζω είναι προφανής. Πρώτον, υπάρχουν πολιτικές προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η κυβερνητική σταθερότητα, την οποία την εγγυήθηκε το ΠΑΣΟΚ με τρόπο προφανή την κρίσιμη στιγμή. Το επαναλαμβάνουμε αυτό, είναι αστεία τα δημοσιεύματα που βλέπουμε κάθε λίγο και λιγάκι για επίσπευση των εκλογών. Τον Οκτώβριο, τον Μάιο, με τις ευρωεκλογές, δεν υπάρχει αυτό. Η χώρα χρειάζεται χρόνο, η οικονομία χρειάζεται χρόνο. Η κυβερνητική σταθερότητα είναι η πρώτη προϋπόθεση για την ανάκαμψη. Να ζητήσουμε από όλους τους κοινωνικούς φορείς και από τους συνδικαλιστικούς φορείς να επιδείξουν την υπευθυνότητά τους. Δεν μπορεί να απειλούνται με απεργίες στα σχολεία με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τώρα και να ταλαιπωρούνται με απειλές όλες οι οικογένειες. Και στη Βενετία έπεσε η αυλαία για το 70ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου με την ελληνική συμμετοχή να θριαμβεύει κατακτώντας διπλή διάκριση. Η ταινία Miss Violence απέσπασε δύο βραβεία, τον Αργυρό Λέοντα σκηνοθεσίας αλλά και το βραβείο ερμηνείας που απονεμήθηκε στο Θέμη Πάνου. Ενώ η ταινία απέσπασε την Παρασκευή άλλες δύο διακρίσεις στα παράλληλα βραβεία. Η Miss Violence είναι μια ταινία που αποκρυπτογραφεί τη βία που ελοχεύει σε μια τυπική ελληνική οικογένεια και ένα έμεσο σχόλιο για τον καιρό της κρίσης στη χώρα μας. Πολύ αξιόλογη ταινία από ό,τι φαίνεται. Στα υπόλοιπα βραβεία τώρα, ο Χρυσός Λέοντας απονεμήθηκε στο Σάκρο Γκρά του Τζιαφράνκο Ρώση, ενώ το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής κέρδισε το Stray Dogs του Τσάι Μινκ Λιάνγκ. Το βραβείο γυναικείας ερμηνείας απέσπασε η Έλενα Κότα για το Βία Καστελάνα Μπαντιέρα. Να ακούσουμε όμως, Μαρία, στο σημείο αυτό, τι είπε ο βραβευμένος Έλληνας σκηνοθέτης. Είναι δύο μεγάλα βραβεία, έχουμε πάρει άλλα δύο παράλληλα. Νομίζω ότι είναι μια δικαίωση για όσους πιστέψανε στην ταινία, για τον παραγωγό μου, τον Χρήστο Κωνσταντακόπουλο, που εδώ και πολύ καιρό υποστηρίζει τους Έλληνες σκηνοθέτες και τους νέους σε τόσο δύσκολους καιρούς, για τον Βασίλη Χρυσανθόπουλο, τον παραγωγό μου επίσης, που είναι νέο παιδί και πιστεύει ότι μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό, σε μια αλλαγή. Είναι επιτέλους ανάγκη να πάρουν όλοι μια προσωπική, να πάρουν προσωπική ευθύνη. Η προσωπική ευθύνη είναι κάτι που λείπει από τους Έλληνες.